Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με κοινή γραμμή ως προς το θέμα των συντάξεων εμφανίστηκαν ο Μάριος Σεντένο, ο Πιέρ Μοσκοβισί και ο Κλάους Ρέγκλινγκ μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος διεμήνυσαν ότι ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% δεν συζητείται. Αυτό που εξετάζεται όμως είναι το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει για να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα. Ο ελληνικός προϋπολογισμός αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου, οπότε και οι Υπουργοί Οικονομικών θα κληθούν να αποφασίσουν αν εγκρίνουν ή όχι το ελληνικό αίτημα για την μη περικοπή των συντάξεων. Η παράταση της λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 2 χρόνια στο 2022 αποφασίστηκε για έναν και μόνο λόγο από τους δανειστές της Ελλάδος, διότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπόρεσαν την τελευταία τριετία να χαρακτηριστούν επενδύσιμες και να προσελκύσουν νέους επενδυτές και νέα κεφάλαια. Χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, Μάρτιν Τζούρντα, ανέφερε μια πικρή αλήθεια ότι η απουσία εύρος των επενδυτών από τις ελληνικές τράπεζες, ικανό να μπουν σε μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου, αναγκαστικά παρατείνει το ρόλο και τη χρησιμότητα του Ταμείου ως επενδυτή τελευταίας καταφυγής. Σε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ο Υφυπουργός Εργασίας Στάσος Πετρόπουλος σε δηλώσεις του υποστηρίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει αναδρομική ισχύ για όλους και εκτιμά ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούν να επιστραφούν σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά, καθώς το Δημόσιο Ταμείο δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο insider.gr ποιοι συνταξιούχοι μπορούν με αιτήσεις στον ΕΦΚΑ και αγωγές να τα διεκδικήσουν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει σε 620,55 μονάδες, καταγράφοντας σχέδιο 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.